Σε μια απίστευτη δήλωση προχώρησε ο πρώην μαοϊκός διοικητής της ΑΕΠ, πρέσβης Θεμιστοκλής Δεμήρης, προσπαθώντας να καλύψει την κυβέρνηση για τις παρακολουθήσεις και τις υποκλοπές των επικοινωνιών Νίκου Ανδρουλάκη, Θανάση Κουκάκη και πολλών χιλιάδων ακόμα πολιτών, λέγοντας ότι κανείς δεν εξαιρείται από τις υποκλοπές της ΑΕΠ. Αυτό που ξέχασε να πει είναι ότι κανείς ύποπτος για κακουργηματικές πράξεις δεν εξαιρείται βάσει του νόμου. Όλοι οι άλλοι απαγορεύεται να παρακολουθούνται και να υποκλέπτονται οι επικοινωνίες τους από την ΑΕΠ. Σύμφωνα με πηγές από το ΣΥΡΙΖΑ, σε ερωτήσεις μελών της Επιτροπής από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εάν παρακολουθούνται και άλλοι πολιτικοί και δημοσιογράφοι πέραν του Νίκου Ανδρουλάκη και του Θανάση Κουκάκη, ο κ. Δεμήρης απάντησε: «Έχω πλήρη έλεγχο της υπηρεσίας τις τελευταίες 15 μέρες. Κανείς δεν εξαιρείται». Μέσα στην αίθουσα επικράτησε αναστάτωση με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να κάνουν λόγο για ανακοίνωση ομολογία. Εκτός και αν ο νέος διοικητής της ΑΕΠ εννοεί ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τα προσωπικά των πολιτών και των πολιτικών της αντιπάλων και αναζητεί μοχλούς εκβιασμού τους. Γιατί η περίπτωση Ανδρουλάκη δεν ήταν τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από μια απόπειρα εντοπισμού μοχλών και εκβιασμό του. Είτε για να τον έχουν στο χέρι σε περίπτωση που εκλεγόταν πρόεδρος του Κινάλ Πασόκ, είτε για να τα κοινοποιήσουν στους αντιπάλους του για ενδοκομματική χρήση.